Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να είχαμε λίγο αγκαλιά το κρεβάτι μας, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ. Καλά ήτανε. 2,5 μέρες. Εύχομαι να το έχουμε αγκαλιά μόνο για να κοιμόμαστε ή για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο πέρα από το να είμαστε αναγκαστικά στο κρεβάτι μας. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, την υγεία μας να έχουμε και εμείς και εσείς και όλοι σας. Ξεκινάμε, καλή εβδομάδα, ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, με πολλά και διάφορα από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, με νίκες, και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, νίκες σε όλα νομίζω, σε όλα. Το 5-0 απέναντι στον Πιερικό χθες στο Καφτανζόγλιο, το 3-1 σετ με τον Παναθηναϊκό στη Μίκρα, τη νίκη με 92-81, θυμάμαι καλά, απέναντι στη Λάρισα στο Ιβανόφιο, τη νίκη για τις γυναίκες εύκολα στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό, οι γυναίκες που είναι στο συν 2 από τον Άρη που έχασε στο Ρήσιο όσον αφορά την Α2 γυναικών, και πλέον τα κορίτσια μας είναι πάρα πολύ κοντά στην άνοδο στην Α1 στο μπάσκετ. Στη νίκη που πέτυχαν οι γυναίκες στο βόλεϊ μέσα στην επανομή απέναντι στον Αριστοτέλη. Οπότε 5 στα 5. Μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο σε άντρες και γυναίκες. Γεια σου Θανάση, ευχαριστώ. Μας φάγαν τα κυκλώματα, κάποιος μας μάτιαξε. Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Άλλο κακό να μην μας βρει. Εδώ είμαστε παρέα με τους χορηγούς μας. Το καφεμάγαζο μπορεί να μας κάνει καλά, πιστέψτε με, με τα βότανά του και τα τσάγια του, εκεί που δεν νιώθεις καλά, χτυπάς μια καλέντουλα, μπίλι μου, χτυπάς ένα φλισκούνι, χτυπάς μια τσουκνίδα, ένα τσάι βουνού, έχει πάρα πολλά, χτυπάς βέβαια και σοκολάτες υπέροχες και καφέ βέντο που θα το βρείτε μόνο στο καφεμάγαζο, και γεύσεις υπέροχες από Κολομβία, από Κένια, από Αιθιοπία και όχι μόνο. Τα προϊόντα όλα αυτά θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2310 70 55 54 και στο cafemagazo.gr και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο μπορείτε απευθείας εκεί και να πάτε όλα αυτά και να τα δοκιμάσετε. Να μάθουμε και τα γαλλικά μας και τα αγγλικά μας και τα γερμανικά μας και τα ισπανικά μας στα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, Βασιλής Όλγας και Φλέμινγκ σε 2 διαφορετικές διευθύνσεις. Εκεί μπορείτε να μορφωθείτε καλά μου παιδιά και να μάθετε τις απαραίτητες γλώσσες. Για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, σας προτείνουμε τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Ρίξε μου καμιά πενιά για να πιάσουμε τα θέματά μας όλα μαζί. Έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές κριτικές, 99% καλοπροαίρετες για την μουσική, αλλά όταν έχω Καβαδί απέναντι νομίζω ξεφεύγει το πράγμα. Ούτε καν τους ξέρω αυτούς που... Πώς τους είπες? Κοχύμπα. Πώς είπες? Κοχύτ εν Κάμπρια. Σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε τη διαδικασία να στείλετε και έστω μία καλησπέρα και στο FM κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και στο mail μας που το ανοίγω και σας περιμένω, bluelibero@yahoo.gr. Και στο Facebook φυσικά, είστε αρκετοί αυτοί που το χρησιμοποιείτε καθημερινά και επικοινωνούμε. Να πιάσουμε τα κλασικά της Δευτέρας με αποτελέσματα, βαθμολογίες ή οτιδήποτε άλλο σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αν και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Να κάνουμε έτσι ένα refresh και να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και 2 συνεντεύξεις, μία για το ποδόσφαιρο και μία για το βόλεϊ στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ο Ηρακλής που είναι μόνος πρώτος, και αυτό γιατί ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που λέγεται Κυρτέγος, βέβαια τον κράζαμε πριν λίγο καιρό, γιατί αυτός ο παίκτης, για όσους το έχουν ξεχάσει, έχει βάλει 3 γκολ στον Ηρακλή. Ένα έβαλε στην πρεμιέρα στο 2-0, που τότε εντάξει δεν μας πείραξε πάρα πολύ, στην Κατερίνη. Ήταν 2 μέρες μετά την απόφαση να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική ο Ηρακλής. Μας πείραξε πάρα πολύ βέβαια τα 2 γκολ που έβαλε στο Καφτανζόγλιο, σε εκείνο το 2-2 λίγο πριν το τέλος του 2017, λίγο πριν τα Χριστούγεννα πιο συγκεκριμένα, με την Καρίτσα. Μία Καρίτσα που χθες πάλι με 2 γκολ του Κυρτέγου, και παρά το ότι είναι χαμηλά, είναι τέταρτη, ήταν πρώτη τελευταία, τώρα ανέβηκε. Είναι τέταρτη από το τέλος με 19 βαθμούς. Η Καρίτσα λοιπόν που ήταν η ομάδα που δεν θέλαμε καν να την ακούμε, γιατί ουσιαστικά αυτή
με τους 4 βαθμούς που πήρε από τον Ηρακλή, που καμιά άλλη ομάδα δεν έχει πάρει 4 βαθμούς από τον Ηρακλή, δηλαδή ισοπαλία και νίκη. Και άντε τη νίκη στην πρεμιέρα, οκ. Okay, αλλά η ισοπαλία πόνισε πάρα πολύ στο Καφτατζόγλιο εκείνο το 2-2, που δεν θέλαμε καν να την ακούμε. Χθες ήμασταν όλοι μαζί της. Χθες νομίζω σηκώσαμε και σφίξαμε την γροθιά μας, γιατί ακούσαμε ότι η ΑΕΚ Αρίτσας έκανε το 2-1 και πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Άρη Παλαιοχωρίου. Μπορεί αυτή η νίκη να μην την κρατήσει στην κατηγορία, αλλά έφερε τον Ηρακλή και πάλι σε θέση ισχύως με 43 βαθμούς, ο Άρης Παλαιοχωρίου 41 βαθμούς. Και χθες τι αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα που λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου να βγάλει το πρωτάθλημα έτσι. Τρένο. Και όπου και αν πηγαίνει να κερδίζει παντού. Μας παραξένεψε πάρα πολύ που κέρδισε μέσα στην Έδεσα. Θα μου πείτε με πέναλτι, δεν είδαμε ποτέ αν είναι ή δεν είναι. 0-1 τον Εδεσαϊκό. Μας παραξένεψε που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου και αν πήγαινε εντός και εκτός έδρας, εύκολα ή δύσκολα, κέρδισε. Κάπου θα την έκανε την κουτσουκέλα. Και το είπα στο φίλο μου τον Χαρίλο, αν θυμάστε την Πέμπτη. Καρίτσα, γιατί όχι. Καρίτσα, καρίτσα. Και να που η καρίτσα μας την έκανε τη δουλειά. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής που λέγεται Κυρτέγος, που είναι καλός παίχτης για την κατηγορία, που είναι και σκόρερ, το συνέχισε το έργο του και χθες έφαλε 2 και μπράβο του και κέρδισε 2-1. Ο Ηρακλής που έχει 43 λοιπόν, ο Άρης Παλαιοχωρίου 41. Με τους υπόλοιπους δεν ασχολούμαστε βαθμολογικά, γιατί είναι πολύ πίσω, Αλμοπός 31, ο Μακεδονικός 30 βαθμούς. Ο Ηρακλής και κερδίζει εύκολα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και το 0-1 στον Αλμοπό, στην Αριδαία με τον Αλμοπό, θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο. Μην ξεχνάμε χαμένο πέναλτι και τρία τετατέτ. Τρία χαμένα τετατέτ. Θα μπορούσε να λήξει 0-2-0-3 και να μην έχουμε τόσο άγχος που είχαμε και αν καλά ο Καρανταστιάδης που έβαλε τον γκολ στο 78 με την κεφαλιά. Αλλά και με τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύοσμο, συγγνώμη, το 0-3. Και με τον μεγάλο Αλέξανδρο Τρικάλων η Μαθία στο 4-0. Και χθες με τον Πιερικό το 5-0. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η ομάδα ανοίγει. Και ανοίγει και παίζει και καλό ποδόσφαιρο και δεν αγχώνεται και είναι και πάρα πολύ καλή και στην άμυνα. Έχει βάλει 3 και 5, 8 και 4, 12 και ένα 13 γκολ και δεν δέχτηκε κανένα. Από το 2018 με το που μπήκε. Είναι 13-0, είναι σπουδαίο. Ο Ρόβας εντάξει συνεχίζει το βιολί του. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος επίσης όσον αφορά τις assist, και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι έχει 5 γκολ, γιατί θα περιμέναμε ανάποδα τα νούμερα όταν ήρθαν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Ρόβας με τον Παπαδόπουλο στον Ηρακλή. Περιμέναμε από τον Ρόβα να είναι ο assistman και από τον Παπαδόπουλο να είναι αυτός που τελειώνει τις φάσεις. Ο Παπαδόπουλος έχει 5 γκολ, ο Ρόβας έχει 17, αλλά ο Παπαδόπουλος έχει και 13 assist. 13 γκολ που μπήκαν, τα 10 από τον Ρόβα, τα 2 από τον Πτηνόπουλο. Χθες ήταν και τα δύο. Και το ένα από τον Αθανασίου στον Εύοσμο, τον Αντώνη, είναι πάρε βάλε του Παπαδόπουλου. Ουσιαστικά δηλαδή ο Παπαδόπουλος, σε εισαγωγικά αν μπορώ να βάλω τη λέξη, τον αριθμό, έχει 18 γκολ. Και έχει 18 γκολ γιατί πέρα από τα 5 που ο ίδιος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, οι υπόλοιπες 13 ασίστη, 10 στο Ρόβα, που από τα 17 είναι τα 10 του Παπαδόπουλου, και το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό δίδυμο αυτοί οι δύο μπροστά. Είναι σπουδαία δουλειά. Να έχεις ένα ποδοσφαιριστή που να σου δίνει πάρε βάλε στην κυριολεξία 13 φορές σε συμπαίκτη του την μπάσα για να τελειώσει τη φάση και να σκοράρει. Η επόμενη αγωνιστική δεν θα μας απασχολήσει πολύ γιατί ο Ηρακλής έχει ρεπό. Θα ξεκουραστεί η ομάδα. Θα περιμένουμε και τον Ντεσμέ τον Γάλλο να το εκμεταλλευτεί και η υπόθεση του Τάι να προχωρήσει ώστε να είναι και οι δύο έτοιμοι με δελτίο να παίξουν στο Κιλκίς με τον Κιλκισιακό. Αμέσως μετά την επιστροφή του Ηρακλή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, δηλαδή 4 Φεβρουαρίου, Κυριακή είναι αυτό το μάτς, στο Κιλκίς. Η επόμενη αγωνιστική θα μας απασχολήσει, αν και αυτή την ώρα, ή μάλλον από χθες το απόγευμα, που ο Ηρακλής είναι πρώτος και μάλιστα με 2 βαθμούς διαφορά, από τον ίδιο εξαρτάται. Το λέγαμε και πριν που ήταν στο μείον 1, πόσο μάλλον τώρα που ο Ηρακλής ξέφυγε με 2 βαθμούς. Για την ιστορία βέβαια να πούμε, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό ενδιαφέρον, ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου υποδέχεται το Μακεδονικό και μετά θα πάει στον Εύοσμο με τον Αγροτικό Αστέρα όταν ο Ηρακλής θα πάει στο Κιλκίς. Στους υπόλοιπους ομίλους τα λέω εντάχει, έχουμε ισοβαθμία πλέον του Απόλλωνα Παραλιμνίου με την Ελπίδα Σκουτάρεως, 27 βαθμούς, Καβάλα και Αετός Ορφανού έχουν 24. Εδώ γίνεται μάχη για την πρωτιά.
Στον τρίτο όμιλο έχει ξεφύγει ο Τηλικράτης με 2 βαθμούς από το μακεδονικό Φούφας. Και στον τέταρτο, εντάξει, δεν το συζητάμε, ο Βόλος ήδη έχει πάρει την πρωτιά. Την καλησπέρα στο φίλο τον Μάνθο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί με ρωτάει για τους δευτεραθλητές. Ο πρώτος του κάθε ομίλου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζετε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να το λέμε. Ο πρώτος του κάθε ομίλου μπαίνει στη διαδικασία των μπαράζ. Ο δεύτερος δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό και ο στόχος είναι ένας, να τερματίσει η ομάδα που ήδη είναι στο -2 από χθες, στο +2 συγγνώμη από χθες, απέναντι στον Άρη Παλαιοχωρίου που τον έχει από κάτω, να τερματίσει την πρώτη θέση και μετά να αντιμετωπίσει τον πρώτο του πρώτου ομίλου, τον πρώτο του τρίτου ομίλου και τον πρώτο του τετάρτου ομίλου. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον ποδοσφαιριστή για τον οποίο έλεγα πριν από λίγο ότι σε εισαγωγικά βάζοντας το νούμερο έχει 18 γκολ. Τα 5 δικά του και τα 13 από assist που έχω πει πολλές φορές και στις περιγραφές των αγώνων είναι τα λεγόμενα τα πάρε βάλε, όταν δηλαδή δίνεις την μπάσα στο συμπαίχτη και απλά τη σπρώχνεις στα δίχτυα. Ο λόγος για τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο που είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια και για τις εμφανίσεις και για την νίκη και για την πρωτιά πλέον, και νομίζω ότι είστε ανακουφισμένοι που είστε ξανά εκεί, ε. Ναι, δόξα τω Θεώ, μετά από αρκετά παιχνίδια ξανά είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Τώρα την έχω κάνει σε πάρα πολλούς συμπαίκτες σου την ερώτηση αυτή εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα την κάνω και σε σένα. Όταν πρωτοφόρεσες τη φανέλα, όταν πρωτοήρθες στην ομάδα, περίμενες ότι θα τα καταφέρετε τόσο γρήγορα να κάνετε ένα τεράστιο ντεμαράζ νικών και να είστε πρώτοι? Γιατί πολλοί προπονητές θα τα σκίσουν τα πτυχία τους με εσάς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό εύκολα. Άλλες ομάδες, Βασίλη, κάνουν προετοιμασίες, κάνουν φιλικά, έχουν 2-3 μήνες να τα ετοιμάσουν όλα αυτά. Εσείς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς το περιμέναμε, ούτε εγώ προσωπικά. Πίστευα ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Τι να σου πω, και εγώ αυτό που λες, και εμείς ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό που κάναμε. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Και πού το οφείλεις τώρα, κυρίως αυτό? Στο ότι, εντάξει, δουλεύουμε σωστά, δουλεύουμε όπως πρέπει, είμαστε αγαπημένοι, μια οικογένεια μέσα στα αποδυτήρια, ο ένας παιδιά των άλλων. Mm-hmm. Ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν κάνει προετοιμασία προσπαθούν καθημερινά να βελτιώνονται. Μέσα τα παιχνίδια βελτιωνόμαστε, μαθαίνουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αρκετά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, που αυτό βοηθάει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Μετά την σφαλιάρα εισαγωγικά της Καρίτσας πριν τις γιορτές, στο τελευταίο παιχνίδι του 2017, μια σφαλιάρα που έδωσε η συγκεκριμένη ομάδα και στο Παλαιοχώρι χθες, από την έναρξη του 18 μέχρι και χθες, πραγματικά, ειδικά στα εντός έδρας, είστε εντυπωσιακοί με πολλά τέρματα, 4 με την ομάδα των Τρικάλων Μαθίας, 5 χθες, 3 στον Εύωσμο, 1 στην Αριθέα, αλλά και 3 χαμένα τέτα τέτ και χαμένο πέναλτι. Θα μπορούσαν και εκεί τα πράγματα να είναι περισσότερα στα γκολ. Έγινε κάτι μέσα στις γιορτές, ξεκουραστήκατε, κάνατε έτσι μια μίνι προετοιμασία? Τι σας βοήθησε πάρα πολύ? Γιατί σας βλέπουμε να παίζετε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο πλέον και να αποβάλλετε το άγχος από το ξεκίνημα με τα γκολ που σημειώνετε. Εντάξει, σίγουρα βοήθησε το ότι είχαμε παραπάνω χρόνο να γνωριστούμε, να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού μας που χρειαζόταν βελτίωση. Από εκεί πέρα, εντάξει, μας βοήθησαν και τα γενιά, τα παιδιά που έχουν έρθει. Έχουν δώσει διαφορετική ποιότητα στην ομάδα. Και τώρα τι να σου πω, μας γίνουν και τα παιχνίδια, έχουμε και την τύχη, έχουμε την ικανότητα. Τι να σου πω, χαίρομαι πολύ όλα που αυτά το καταφέρουμε αυτό. Ναι. Εμείς μπορούμε, προσπαθούμε να κερδίζουμε, τώρα είτε με 1-0 είτε με 10-0. Εμείς πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Χαιρόμαστε που βάζουμε γκολ, που προσφέρουμε θέαμα. Και ευχόμαστε αυτό να φέρει και τον κόσμο δίπλα μας. Αυτή η διακοπή που έρχεται πάλι είναι ξανά έτσι θετική? Που σίγουρα, θα έρθουν και άλλα, είναι και ο Γάλλος ο ποδοσφαιριστής που προπονείται μαζί σας, είναι να μπει και ο Τάι που περιμένουμε το δελτίο του, και αυτό φαντάζομαι θα είναι σημαντικό, έτσι, μέχρι το μάτς το Κιλκής. Δεν βοηθάει μόνο τα παιδιά που έρχονται, βοηθάει και τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα μια διακοπή. Mm-hmm. Είτε
όποια ομάδα και να είσαι, από την καλύτερη του κόσμου μέχρι τη χειρότερη, μια διακοπή σε βοηθάει. Δουλεύεις παραπάνω πράγματα, βελτιώνεις παραπάνω πράγματα, περιμένεις ποδοσφαιριστές, όπως είπες, να μπουν και αυτοί σιγά σιγά στο κλίμα. Οπότε πιστεύω θα μας κάνει καλό. Θα ξεκουραστούμε καταρχήν, γιατί είχαμε 3 παιχνίδια πάλι σε μια εβδομάδα. Οπότε πιστεύω θα μας κάνει καλό. Τώρα που το είπες αυτό για τα 3 παιχνίδια, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε εχθές την ομάδα να δυσκολευτεί περισσότερο και γι' αυτό το λόγο, γιατί παίξατε την Τετάρτη σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο στην Αριδαία, σε ένα παιχνίδι που είχε και άγχος, με 0-1, με χαμένο πέναλτι στο τέλος. Θα μπορούσαν βέβαια τα πράγματα να είναι πιο εύκολα για εσάς, αλλά παρόλα αυτά χθες δεν το βγάλατε καθόλου αυτό, την όποια κούραση από τον κακό αγωνιστικό χώρο της Αριδαίας. Εντάξει, φροντίσαμε να ξεκουραστούμε καλά, όσο δυνατόν περισσότερο ο καθένας μόνος του. Εντάξει, η κούραση υπήρχε, ήταν βαριά τα πόδια, αλλά επειδή μας πήγε και το αποτέλεσμα και το σκορ, δεν φάνηκε αυτό. Παίζαμε πιο ελεύθερα και θεωρώ ότι πέρασε αυτό το δύσκολο κομμάτι και τώρα ευτυχώς έχουμε μόνο Κυριακή τα παιχνίδια μας. Και 2 Σαββάτα. Έχουμε και Σάββατο. Δύο παιχνίδια είναι Σάββατο. Αν τα θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Αλεξάνδρεια με τον Φίλιππο και το μάτς με το Μακεδονικό. Αλλά μιλάμε για Φεβρουάριο και Μάρτιο, οπότε δεν είναι. Όχι, εμβόλυμα με άλλη δεν έχει. Δεν έχει. Να μην σε τρομάζω, είναι μόνο 2 φορές Σάββατο και τα υπόλοιπα Κυριακή. Έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο, πριν μιλήσουμε μαζί στον αέρα, ότι όταν ήρθες και βλέποντας μέσα σε 1-2 λεπτά οποιοδήποτε το βιογραφικό σου, διαπίστωνε ότι έρχεται μια μηχανή των γκολ, γιατί από μικρή ηλικία το έχεις τον γκολ, σκοράρεις πάρα πολύ εύκολα σε όποια ομάδα και αν έχεις παίξει. Και κάποιος θα πάρει τώρα τα νούμερα και θα πει Ρόβας 17, Παπαδόπουλος 15. Βέβαια εγώ το δικό σου το έκανα 18, γιατί δίπλα στα 5 που έχεις βρει εσύ δίχτυα, έχεις και 10 ασίστ στον Χρήστο τον Ρόβα, που συνεργάζεται άψογα. Έχεις και 2 στον Πτηνόπουλο από χθες, έχεις και 1 στον Αθανασίου. Αυτό σου βγήκε στην πορεία, είναι κάτι που το έχεις δουλέψει, πέρα από το να σκοράρεις, το να δημιουργείς κιόλας? Ή έτυχε με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα, με τη θέση που παίζεις, να σου βγει? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν την εύκολη πάσα, το τελείωμα να δώσεις στο συμπαίκτη σου. Εντάξει, μέχρι τώρα σε όποια ομάδα έπαιζα ως center for. Δηλαδή περίμενα να βάλω εγώ τον goal. Τώρα φέτος στον Ηρακλή παίζω σε διαφορετικό ρόλο. Έπαιζα πίσω από τον Χρήστο στα περισσότερα παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα παίζω στο πλάι. Άρα ο ρόλος μου είναι λίγο πιο δημιουργικός. Δεν έχουμε τόσο συχνά στον goal. Χαίρομαι που βοηθάω τον Χρήστο και τα άλλα τα παιδιά να βάζουν goal. Σημασία δεν έχει ποιος τα βάζει ή ποιος βάζει τις ασίστ. Σημασία έχει όλη η ομάδα που κερδίζει. Αυτό με χαροποιεί. Το να μην σκοράρω δεν με ενδιαφέρει, από προτιμώ να κερδίζει η ομάδα. Και η χαρά σου είναι ίδια, έτσι, είτε τη στείλεις εσύ στα δίχτυα, είτε τη δώσεις μισή. Προφανώς, όταν είσαι συνειδητοποιημένος και δεν πέταν τα μυαλά σου πάνω από το κεφάλι σου, θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να χαίρεται για την επιτυχία της ομάδας σου. Είτε βάζει τον κόλ, είτε δεν το βάζει. Βασίλη, από χθες τα μυαλά ξαναήρθαν στη θέση τους, ξαναπετάξανε, γιατί πλέον είστε στο συν 2. Κοιτάξτε, τα μυαλά μας εμείς τα έχουμε στο κεφάλι μας, ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Καλό θα είναι και για τον κόσμο και για όσους ασχολούνται με την ομάδα να το καταλάβουν αυτό. Mm-hmm. Και όχι να πούνε εντάξει, αφού περάσαμε μπροστά θα βγούμε κιόλας. Γιατί έτσι όπως άμα πάμε έτσι, ξέρεις πολύ καλά, έχει συμβεί και σε πολλές ομάδες αυτό τόσα χρόνια παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ότι τα πράγματα δεν θα έρθουν όπως τα θέλουμε. Σημασία έχει να δουλεύουμε κάθε μάτς ξεχωριστά, σαν ήμασταν πίσω, και να είμαστε στο τέλος πάλι πρώτοι. Τώρα μιας και το ανέφερες, σας έκανε καλό που έστω για 1, 2, 3 εβδομάδες ήσασταν πίσω? Σας πείσμονε, λέγατε ότι άντε να ξαναπάμε μπροστά, γιατί αυτό το -1 όσο να είναι σε τρώει καθημερινά όταν βλέπεις τη βαθμολογία. Εντάξει, και να ήμασταν και μπροστά με πολλούς βαθμούς, πάλι δεν θα έπρεπε να εφησυχαστούμε. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν ήδη πίσω, έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο σοβαροί, να δουλεύουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να έρθουμε στην κορυφή. Το καταφέραμε, μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο από όλα τα παιδιά, από τους προπονητές, από τη διοίκηση, από όλους, ώστε να συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Το ευχόμαστε όλοι, και ο κόσμος που σας στηρίζει στα εντός και στα εκτός έδρας, που σας ακολουθεί και
Θέλω να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η πρώτη θέση θα έρθει. Νομίζω όλοι το πιστεύετε αυτό στην ομάδα και μας το δείχνετε σε κάθε παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, θέλουμε να ξεαγχωθούμε, γιατί αν δυσκολέψει το μπάσκετ θα έχω μάθει ότι θα σας φωνάξουν πάλι. Θα βοηθήσετε την ομάδα, γιατί και έχει στόχο την άνοδο. Μακάρι, μακάρι να ανεβούν και οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, όποιο άθλημα και να είναι, πρέπει να είναι στην πιο μεγάλη κατηγορία που αγωνίζεται. Επιβεβαιώνεις ότι θα πάτε να βοηθήσετε στο μπάσκετ, έτσι? Εννοείται αυτό. Μια ομάδα είμαστε. Δεν έχει σχέση μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Είναι Ηρακλής. Δεν κοιτάς το άθλημα, κοιτάς το σχήμα. Έτσι ακριβώς. Και όλο αυτό φυσικά για τον κόσμο που δεν κατάλαβε, το λέω χαριτολογώντας, γιατί μέσα στις γιορτές είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Ιβανόφιο που είδαμε και τον Βασίλη και τον Ρόβα και τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν σουτάκια, να παίζουν. Το έχετε, εντάξει, καλή είστε. Όπως είδες, έχω περισσότερο τον γκολ στο μπάσκετ παρά στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι, αλλά στο μπάσκετ δεν ξέρω αν είχες τόσες πολλές ασίστ όσο στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποιος είναι κάτω από την μπάσκετ, ποιος παίζει πεντάρι στο μπάσκετ. Ναι. Απλά θα τον είχα βγάλει καθόνα πρώτο σκορ. Πρώτο σκορ, εύκολα, θα βάλεις 40 πόντους στο μάτς. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ και εγώ, δεν άκουσα, sorry. Εγώ και από τον Καλούδη θα παλεύω αυτό θα γίνει σαν... Εύκολα. Είναι τώρα, μιας και το λέμε και αυτό, και είναι πολύ ωραίο ξανά με τον Ηρακλή πρώτο να κάνουμε και λίγο χιούμορ στο τέλος. Είναι και από αυτά που σου έχουν αρέσει στο οικογενειακό κλίμα, έτσι, το ότι έχετε γνωρίσει και παιδιά άλλων αθλημάτων, έχετε αυτή την επαφή, υπάρχει μια ενότητα. Φαντάζομαι και αυτό είναι θεμητό. Σίγουρα, είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί και εγώ πρώτη φορά το συναντάω. Στις προηγούμενες ομάδες μου δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πολύ σπάνια γνωρίζαμε παιδιά από τα άλλα σπορ. Αυτό είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, δείχνει ωραίο κλίμα, οικογενειακό κλίμα. Και εύχομαι να συνεχίσει να είναι έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση. Την έχετε ανάγκη. Και πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Παπαδόπουλο με τα 5 του γκολ και τις 13 assist. Έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα. Τον ακούσαμε η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που τα είπαμε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε με τον επιθετικό του Ηρακλή. Θα πάμε, Βασίλη μου, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε συνέντευξη και για το βολί. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 μετά την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας έδωσε ο επιθετικός του Ηρακλείου, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μιλώντας για το ποδόσφαιρο φυσικά. Συνεχίζουμε, πάμε στα υπόλοιπα και για το βόλεϊ και για το μπάσκετ, παρέα με το καφεμάγαζο. Στο καφεμάγαζο που μπορείτε να βρείτε τον υπέροχο καφέ Βέντο και μόνο στο καφεμάγαζο, τις σοκολάτες Τσοκολάβ, και σε υπέροχες γεύσεις και όχι μόνο, και τα βότανα και τα τσάγια είναι εξαιρετικά όλα, τα έχω δοκιμάσει και γι' αυτό σας το λέω. 23 10 70 55 54 στο cafemagazo.gr και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τα δοκιμάσετε επίσης και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, θα σας εξυπηρετήσουν στο δευτερόλεπτο. Στο βόλεϊ που, μα είναι... Τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο. Σε δύο σημαντικά παιχνίδια, σε δύο παιχνίδια με αντιπάλους που θα φέρουν και πολύ κόσμο στο γήπεδο, όπως έγινε και με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό, σε δύο παιχνίδια που ήταν στόχος η νίκη, σε δύο παιχνίδια όπου θέλαμε, ξέρετε, αυτό που λέμε, να βγουν γούστα, να περάσουμε καλά κτλ. Και πριν τον ΠΑΟ και πριν τον Παναθηναϊκό, φιλοξενήσαμε εδώ στην ώρα για μπλε τον Κώστα τον Μπρούσαλ, τον αρχηγό, που μας είπε το ίδιο πράγμα: θα τα δώσουμε όλα. Και στα δύο τα έδωσαν όλα και στα δύο ήρθαν οι νίκες. Μήπως να το καθιερώσουμε σε τέτοια μάτς, να τον βγάζουμε. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση. Σε λίγο θα έχουμε μια βολεϊκή συνέντευξη εδώ ζωντανά. Για το βόλεϊ, μπράβο, μπορούμε να μοιράσουμε για ακόμα μια φορά και στον κόσμο που έδωσε το παρόν και βοήθησε και στην ομάδα φυσικά. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Παρά το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-1, παρά το ότι δυσκολεύτηκε ο Ηρακλής, πήρε μια πεντακάθαρη νίκη με 3-1 σετ, είναι πέμπτος. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-3 μέσα στο Βραχάτι τον Παβοχαϊκό. Ο Παβοχαϊκός που παραμένει χαμηλά τρίτος από το τέλος, ο Παναθηναϊκός παραμένει και με τους 9 βαθμούς προτελευταίος. Δεν μας απασχολούν αυτές οι θέσεις, μας απασχολεί η τετράδα που είναι πλέον ξεκάθαρος στόχος, αλλά για να μπορέσουν οι Κιανόλευκοι να αυξήσουν τις πιθανότητες χρειάζεται οπωσδήποτε ένας κεντρικός, και για να αποκτηθεί ο κεντρικός χρειάζονται χρήματα και για την άρση της απαγόρευσης των μεταγραφών και για να έρθει αυτός ο κεντρικός, ένας Έλληνας
εμπειρότατος κεντρικός και για να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η ομάδα. Η ομάδα η οποία είναι στην πέμπτη θέση με 24 βαθμούς, ένα μόλις πίσω από τον Ηρακλή Χαλκίδας που κέρδισε εύκολα μέσα στην Παναχαϊκή 0-3. Ο Φίνικας είναι τρίτος με 28 βαθμούς. Ο στόχος του Ηρακλή, έτσι όπως προέκυψε και θετικά προέκυψε, και αυτό μας χαροποιεί, το ότι προκύπτει τέτοιος στόχος της τετράδας, αρκεί να έρθει αυτή η ενίσχυση για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί αυτό που κάνει ο Ηρακλής, όπως το ποδόσφαιρο που σκίζουν όλοι τα πτυχία τους και δεν μπορούν να το εξηγήσουν, πως αυτή η ομάδα από τη μια στιγμή στην άλλη δημιουργήθηκε, όλοι νομίζαν ότι δεν θα βγάλει τη χρονιά και τώρα είναι πρώτη, έτσι και για το βόλι δεν μπορούν πολλοί να εξηγήσουν πως αυτή η ομάδα που είχε αυτούς τους τραυματισμούς, που είχε αυτές τις απώλειες, που παίζει με βασικό τον πιτσιρικάτα του Γιουμάκα, που παίζει μόνο με δύο κεντρικούς. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στο βόλι. Ψάξτε, βρείτε όλες τις ομάδες του πλανήτη, ομάδα στο χειρότερο πρωτάθλημα του κόσμου, με δύο κεντρικούς δεν υπάρχει. Και ο Ηρακλής έχει το νεαρό, το Φωτιάδη και το Φέργκισον. Δεν έχει καν τρίτο για προπόνηση. Και παρόλα αυτά είναι ένα βαθμό πίσω από την τετράδα. Και βρέθηκε και στην τρίτη θέση, βρέθηκε και στην τέταρτη θέση. Είναι φοβερό αυτό που καταφέρνει. Και το φοβερό επίσης είναι και το 8 στα 8. Το ότι η Μίκρα είναι εδράρα. Είναι εδράρα. Δεν πέρασε κανένας. Όλοι ήρθαν και έφυγαν. Και το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι όταν θα έρθει ο Ολυμπιακός να δούμε μήπως γίνει και αυτό. Γιατί άμα το δούμε και αυτό, εντάξει, μετά θα ξεφύγουμε τελείως. Ήταν πολύ ωραία τα πράγματα λοιπόν και το Σάββατο που μας πέρασε. Γενικά η Μίκρα φέτος έχει δώσει ωραίες στιγμές στον κόσμο και ο κόσμος στην ομάδα. Αλληλένδετα είναι αυτά. Με ένα σερί, ο Ηρακλής είναι αίτητος και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας μετά από καιρό νομίζω στον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Ορφανέ, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα για μένα. Και πολλά συγχαρητήρια. Και για την νίκη και για την πορεία φυσικά. Μια πορεία που πέρασε από πολλά κύματα. Πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, τραυματισμοί, οικονομικά ζητήματα. Τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας γιατί τα ζείτε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά είναι η ομάδα που μας κάνει να χαιρόμαστε να τη βλέπουμε. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια όπως με τον ΠΑΟΚ, όπως προχθές με τον Παναθηναϊκό. Και η Μίκρα είναι εδράρα, έτσι όπως το είπα και πριν χαριτολογώντας. Η Μίκρα έχει γίνει απόρθητο κάστρο κάτι. Ας που θα μπορούσαμε να πούμε φέτος. Νομίζω η ομάδα μέσα στη Μίκρα δείχνει ένα απίστευτο χαρακτήρα. Και όντως έχει περάσει από 40 κύματα, από πάρα πολλές δυσκολίες η ομάδα φέτος. Και από τραυματισμούς και από ατυχίες και οικονομικά προβλήματα σοβαρά. Αλλά νομίζω ότι βγήκαμε από όλη αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ δυνατή. Και γι' αυτό και έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα. Το έλεγα νωρίτερα ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές που σκίζουν τα πτυχία τους γιατί βλέπουν μια ομάδα, μιλάω για τον Ηρακλή, που δημιουργήθηκε ημέρα Πέμπτη, ξεκίνησε πρωτάθλημα Κυριακή και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς φιλικά, χωρίς μεταγραφές στην ώρα τους, με τους πιτσιρικάδες στην αρχή, αν το θυμάστε, πώς χτίστηκε όλο αυτό στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και τώρα έχουμε μια ομάδα στο βόλεϊ, η οποία παίζει τόσους μήνες με δύο κεντρικούς. Με δύο. Δεν νομίζω, εσείς θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, να υπάρχει ομάδα κάπου αλλού που να έχει μόνο δύο κεντρικούς. Και δεν είναι μόνο οι δύο κεντρικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι και στις προπονήσεις, έτσι, που δεν έχετε έναν τρίτο να βάλετε, να κοντραριστούν μεταξύ τους, να γίνει κάτι στις προπονήσεις. Ναι, η ομάδα, είπα ότι παίζει στα όρια της. Προπονείται και στα όρια της. Γίνεται τρομερή διαχείριση από πλευρά δικιά μου. Λόγω του ότι είναι δύο υπερκεντρικοί, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνουμε την ίδια ποιότητα προπόνησης όπως άμα ήταν τρεις ή τέσσερις κεντρικοί. Οπότε γίνεται μια διαχείριση και μέσα στην προπόνηση. Στα παιχνίδια δεν μπορεί να γίνει καμία διαχείριση. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα και από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο, είτε είναι το 3-0 το παιχνίδι, είτε είναι στα 5 σετ, πρέπει να είναι μέσα και να παίζουν. Και δεν μπορούν να έχουν κακή ημέρα. Δηλαδή δεν τους επιτρέπεται κακή ημέρα. Ούτε καν το λάθος. Δεν μπορούν να ξεκουραστούν, δεν μπορούν να καθαρίσει σε ένα δύσκολο παιχνίδι λίγο το μυαλό τους. Αν και αυτοί έχουν το πλεονέκτημα ότι βγαίνουν λόγω του λίμπερο, βγαίνουν κάποιες θέσεις. Αλλά γενικά η ομάδα προπονείται εδώ και πολύ καιρό στα όρια της. Και αυτό εντάξει.
η διοίκηση νομίζω κάνει τρομερή προσπάθεια στο να επέλθει αυτή η ισορροπία. Να υπάρξει και μια ενίσχυση για αυτή τη θέση. Να περιμένουμε. Δεν είναι αυτό. Λέμε για ενίσχυση. Ναι. Ενίσχυση όχι όταν ενίσχυση. Ακριβώς. Για τα αυτονόητα λέμε. Ναι, συγγνώμη. Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο. Εγώ λέω για να έρθει η ισορροπία ξανά στην ομάδα. Η ομάδα δηλαδή να λειτουργήσει σαν ομάδα με τρεις κεντρικούς. Αυτό δεν λέγεται ενίσχυση. Κανονικά τέσσερις είναι νομίζω. Εντάξει, τρεις και με τρεις μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς με δύο. Άρα δεν λέμε να ενισχυθούμε. Ουσιαστικά είναι να ξαναφέρουμε ισορροπία, να αντικαταστήσουμε τον τραυματισμό του Χρήστου του Κιώση. Αυτό είναι. Και δηλαδή πόσο μάλλον να πάρουμε ακόμα ένα κεντρικό για να ενισχυθούμε. Δηλαδή είχαμε και έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, γιατί η λέξη ενίσχυση είναι λανθασμένη σε αυτή την περίπτωση. Πόσο μάλλον όταν ο ένας από τους δύο είναι ένα παιδί που ήταν τρίτη ή τέταρτη επιλογή για σας ξεκινώντας η σεζόν. Έτσι. Ένας νεαρός, χωρίς πολλές εμπειρίες και ξαφνικά είναι βασικός και αντικατάστατος. Είναι και, ένα και έχουν γίνει αυτές οι νίκες μαζί τους στην Εξάδα, στην Εφτάδα. Ναι, ναι. Είναι ένα παιδί που τελευταία στιγμή τον επιστρατεύσαμε από το Μπίγασο Πολύχνης. Από την Α2. Και αυτό γιατί έπρεπε να βρούμε ένα παιδί και ευτυχώς ο Νικηφόρος ο Φωτιάδης δέχτηκε και ήρθε και δέχτηκαν και άνθρωποι του Πίγασου να έρθει σε εμάς. Και να επιθυμίσω ότι δεν ήταν και βασικός τέλεχος στον Πίγασο Πολύχνης. Εγώ τον θυμάμαι από τις ακαδημίες του Ηρακλή, με παιδες. Εγώ τον είχα και στις ακαδημίες όταν ήμουνα και τη χρονιά που σωθήκαμε πάλι ήταν στην ομάδα, αλλά ήταν σαν τρίτος, τέταρτος και φέτος καλέστηκε να σηκώσει ένα βάρος του δεύτερου κεντρικού στην αντρική ομάδα του Ηρακλή. Και όχι μόνο το έχει καταφέρει το παιδί, νομίζω ότι έχει προσφέρει παραπάνω από όλα από αυτά που περιμέναμε όλοι μας. 100%. 100%. Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο άλλοι και στην ηλικία του και βάσει των σωματικών χαρακτηριστικών θα μπορούσαν να αντέξουν όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το δεν μπορεί να διαρκέσει, δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο μισό γύρο με δύο κεντρικούς. Ναι. Εντάξει, κάπου τα παιδιά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στα όρια τους. Πονάνε. Φτερνίζονται που λένε και κοιτάζουμε. Έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς. Εδώ φτερνίζεται ένας αθλητής και κοιτάμε να δούμε τι γίνει. Όπα, ο κεντρικός μου φτερνίστηκε. Φτερνίστηκε ο κεντρικός. Πρόβλημα, δηλαδή. Τρέξτε. Ναι, τρέξτε, ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτή. Μην στραμπουλήξει, γιατί μια τρίχα δεν επιτρέπεται στους κεντρικούς. Πώς να το εξηγήσω. Είναι δηλαδή, μετρημένοι στα δάχτυλα οι παίκτες που δεν υπάρχει να λύση. Δεν υπάρχει μετά από αυτό τίποτα. Οπότε γίνεται μια τρομερή προσπάθεια από τη διοίκηση να γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει εκεί πέρα η διόρθωση και θα ξαναέρθει η ισορροπία στην ομάδα. Coach, η βαθμολογία λέει Ηρακλής 24, πέμπτη θέση, έναν μόλις πίσω από τον Ηρακλή Χαλκίδας, που έχει 25. Το πρόγραμμα, εντάξει, δεν μας απασχολεί προς το παρόν, γιατί υπάρχει διακοπή, 3 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη υποχρέωση μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα για στόχο τετράδας, γιατί ναι, μεν το καλοκαίρι κανείς δεν το είπε. Κανείς δεν το είπε. Να κάνουμε μια καλή ομάδα, να βγάλουμε γούστα, να περνάμε καλά, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά τώρα, εδώ που είμαστε, και αν με το καλό ήρθε ένας κεντρικός, νομίζω δεν θέλει και πολύ. Θέλει πολύ. Όχι, δεν θέλει. Εννοείται ότι δεν θέλει πολύ. Όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, είμαστε αυτή τη στιγμή, έχει παιχτεί και η τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, είμαστε στην πέμπτη θέση και μπορεί και να έχουμε και μια αυτή την κίνηση με ένα κεντρικό, εννοείται ότι κρυφοκοιτάζουμε την τετράδα. Δεν το λέμε μέσα μας, όλοι κοιταζόμαστε και το νιώθουμε μέσα μας όλοι αυτό το πράγμα. Απλώς θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα αν δεν έχουμε την έλευση του κεντρικού. Αν δεν την έχουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι ομάδες από εδώ και πέρα παίζουν, είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Δηλαδή θα παίξουμε με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης που είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά, να μην μπει στα play out, μέσα στην έδρα εκεί πέρα θα τα δώσει όλα. Παίζουμε στον Παμβοχαϊκό το ίδιο. Δηλαδή έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Και το Αιγίνιο ακόμα που θα έρθει και αυτό θα τα δώσει. Και το Αιγίνιο που θα έρθει εντός πάλι και ο Εθνικός Πειραιώς. Δηλαδή όλες οι ομάδες πλέον είναι τέτοιο το φετινό πρωτάθλημα που καμία ομάδα δεν θέλει να μπει στα play out. Αναγκάσαμε τον Παναθηναϊκό προχθές και κατά 99% δεν θα τα καταφέρει να
να ξεφύγει τα play-out. Mm-hmm. Τον αναγκάσαμε προχθές εμείς, εντάξει, με την απόδοσή μας και με την νίκη που κάναμε. Το ίδιο θέλουμε, εντάξει, εμείς θέλουμε να κερδίζουμε, θέλουμε να κοιτάμε ψηλά, δεν θέλουμε να κοιτάμε πίσω, αυτό λέω και στα παιδιά. Μην κοιτάμε τι γίνεται πίσω μας, να προσπαθούμε να κοιτάμε τι γίνεται, τι κάνουν μπροστά μας και να κυνηγάμε αυτό το πράγμα, τους μπροστά μας. Νομίζω ως τώρα αυτό έχει αποδώσει και έχει βγει. Λέγαμε πριν, επανέρχομαι λίγο στο καθαρά αγωνιστικό, αν και προπονητές εμείς απ' έξω δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά όπως είπαμε αυτά που είπαμε και καλώς τα είπαμε για τον Φωτιάδη, το είπα στον ίδιο τον αθλητή, το λέω και σε εσάς, ότι εγώ τον Ριζόπουλο τον ξέχασα. Και το λέω τον ξέχασα, μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι όταν έφυγε μιλούσαμε για μια πολύ σημαντική απώλεια ενός βασικού αθλητή και ένα αθλητή που δεν έβγαινε ποτέ από την εξάδα, έτσι, ήταν πάντα εκεί και τα υπόλοιπα παιδιά είχαν πολύ μικρό ρόλο χρόνο συμμετοχής. Πλέον και με το στήριο του Τζιουμάκα και με την ανεβασμένη απόδοση πάρα πολύ του Εφρεμίδη και με τις παρουσίες του νεαρού του Ελευθερίου και εκεί γίνεται αυτό που θα πάρει κάποιος προπονητής και θα ασκήσει το πτυχίο που έλεγα για το ποδόσφαιρο νωρίτερα. Εντάξει, τα παιδιά αυτά είναι έτοιμα, δουλεύουν σε όλες τις προπονήσεις, θέλουν να παίξουν, έχουν αυτό, αρπάξαν την ευκαιρία και ο Στέλιος ο Τζουμάκας την άρπαξε ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία, παίζει. Νομίζω ότι είναι έτοιμα, έχουν πάρει κάποιες εμπειρίες και από πέρσι, γιατί και πέρσι άμα θυμόμαστε στο δεύτερο γύρο αυτά τα παιδιά είχαν ενεργό ρόλο. Έπαιζαν πολύ μετά την αποχώρηση των ξένων, ναι βέβαια. Άρα αυτό τα έψησε, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε φέτος είναι πολύ καλύτερα. Ο Αντώνης Μπουράκης μπήκε στο τέταρτο σετ προχθές και έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Έβγαλε κάποιες απίστευτες άμυνες. Δηλαδή τα παιδιά είναι έτοιμα. Δηλαδή μπορεί okay, να μην τα βλέπαμε λόγω της εμπειρίας του Ριζόπουλου, γιατί εντάξει, ο Ριζόπουλος είναι τόσο έμπειρος αθλητής που μπορεί να διαχειριστεί κάποια μάτς, αλλά τα παιδιά αυτά, ναι μεν μπορεί να χάνουν από εμπειρία, αλλά υπερτερούν σε πολλά άλλα κομμάτια. Και αυτό τους είπα. Θέλω να μου βγάλετε αυτά τα καλύτερα κομμάτια που έχετε. Επιθετικά, στο μπλοκ, στην άμυνα. Δώστε μου αυτά τα πράγματα και ας μην μου δώσετε υποδοχή, ας πούμε, που ο Ριζόπουλος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο καλύτερος υποδοχής στην Ελλάδα, ακραίος. Mm-hmm. Δώστε μου όλα. Και όντως αυτό έχουν καταφέρει. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα, μιας και το αναφέρετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι η ιδέα μου, αλλά βλέπω την ομάδα, πάλι θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα που μου ήρθε να το πω και στην περιγραφή με τον ΠΑΟΚ και μετά, αρχίζει επιθετικά και κοπανάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άγχος, υπάρχει θράσος πολύ, παίζει καλύτερα η ομάδα ο Ηρακλής επιθετικά πλέον. Εντάξει, είμαστε είναι πιο ιδέα δυνατοί. Μου. Όχι, είμαστε όντως πιο δυνατοί επιθετικά, αυτό είναι δεδομένο. Απλώς αυτό φαίνεται και πολύ πιο έντονα μέσα στη μίκρα. Εκτός μίκρας, καλός ή κακός, επηρεαζόμαστε. Και αυτό είναι το επόμενο κομμάτι που θέλω να διορθώσω και αυτό που συζητάμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό με τα παιδιά. Ναι. Ότι ωραία, μέσα στη μίκρα έχουμε το αίτητο, αλλά εκτός μίκρας δεν έχουν έρθει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί όσο θέλουμε. Τι γίνεται? Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα αυτό να λύσουμε, το τι συμβαίνει. Και δεν έχουμε κάνει μια έτσι δυνατή εκτός έδρας νίκη. Νομίζω ότι όταν θα έρθει και αυτό. θα ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί, όντως θα ολοκληρωθεί. Κάτι τελευταίο, η διακοπή θα κάνει καλό? Η διακοπή, εντάξει, επειδή εμάς είναι και αθλητές, η μισή ομάδα είναι σε μεγάλη ηλικία αθλητές. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή η διακοπή θα ξεκουραστούν οι αθλητές και λόγω του ότι τα Χριστούγεννα δεν είχαμε μεγάλη διακοπή, είχαμε αγωνιστική 3 Γενάρη, παίζαμε το πρωτοχρονιά παραμονή, ήμασταν μέσα στο γήπεδο εμείς. Νομίζω λίγο αυτό θα μας ξεκουράσει και θα εμφανιστούμε καλύτεροι. Και ευελπιστούμε να εμφανιστούμε και σαφώς πιο ενισχυμένοι, ας πούμε ενισχυμένοι. Ναι, γιατί αν έρθει αυτές τις μέρες ένας αθλητής, εκεί θα κάνει πάρα πολύ καλό η διακοπή, γιατί θα έχει και ένα χρόνο προσαρμογής, θα την εκμεταλλευτεί. Ακριβώς. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πάντα τέτοια να ευχηθώ, να περνάτε καλά και εσείς και οι παίκτες σας, γιατί το βγάζετε αυτό μέσα στο γήπεδο και με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό και με τα υπόλοιπα σε όλα τα μάτς στη Μίκρα που ο Ηρακλής κέρδιζε
δείχνετε ότι πάνω απ' όλα περνάτε καλά και το ευχαριστιέστε αυτό που κάνετε. Οπότε αυτό εύχομαι, coach, από εδώ και πέρα, να συνεχίζετε να περνάτε καλά. Και στα εκτός πλέον, αν μπορεί να γίνει. Να γίνει, ναι, όντως, ισχύει αυτό το πράγμα. Νιώθουμε καλά, ο κόσμος, λαμβάνουμε αυτή την ενέργεια από τον κόσμο ότι περνάει καλά, θέλει, του αρέσει αυτό το πράγμα, του αρέσει αυτό που γίνεται στο γήπεδο. Δηλαδή, και εμείς νιώθουμε πολύ ευχαρίστα γιατί όλο αυτό μοιάζει σαν γιορτή. Και να αναφέρω, και χωρίς να υπάρχουν καθόλου περίεργες συμπεριφορές φέτος. Ναι, εξαιρετική. Είναι μια εξέδρα που φωνάζει, είναι μια εξέδρα που φωνάζει για την ομάδα μας, ενισχύει την ομάδα μας και είναι τρομερή ενέργεια που λαμβάνουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όσο αυτό θα συνεχίζει, θα φουντώνει κιόλας. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό νιώθουμε κι εμείς, ότι φουντώνει πιο πολύ. Πιο πολλοί κόσμος έρχεται και αυτό είναι το θετικό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ, coach. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γιάννη Ορφανό, τον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε λεπτομέρειες. Θα ήθελα πολύ να πω και λεπτομέρειες και για το μπάσκετ περισσότερες σε σχέση με αυτές που είπα στο πρώτο μισό της εκπομπής. Αύριο όμως, πρώτο Θεός, θα έχουμε και το Χαρίλαο, θα πούμε πολλά περισσότερα και για την νίκη του μπάσκετ στο Ιβανόφιο. Είχαμε συνεντεύξεις σήμερα και Βασίλη Παπαδόπουλο για ποδόσφαιρο και Γιάννη Ορφανό για βόλεϊ. Ευχαριστούμε τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που και σήμερα ήταν κοντά μας. Βασιλής Σόργας 178 και Fleming 13 για να μάθετε τις γλώσσες σας. Και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα οικονομικά και στην πληροφορική, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας, ντουέτο, ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά.